Είναι. Ναι, θα κλείσουν. Μέχρι πότε? Νομίζω μέχρι τέλος. Με ποιο τρόπο θα κλείσουμε, έχει σημασία. Νομίζω θα διαπιστωθεί η πρόεδρος, η οποία έχει γίνει στην εκπλήρωση του προγράμματος, στην υλοποίηση του προγράμματος και θα υπάρξει εκταμείευση. Δηλαδή θα κάνει την πρόταση. Θα κλείσουμε αναβάλλοντάς τα. Θα το δούμε. Όχι, αυτό, περιμένετε. Για τα ΕΑΣ, για παράδειγμα, θα γίνει δεκτή η πρόταση της κυβέρνησης. Θυμάται. Κοιτάξτε, τώρα υπάρχουν για να τα δούμε σχέδια, λίγο συγκεκριμένα τα σχέδια που έχουν κατατεθεί. Νομίζω ότι, ας το πω έτσι, η ενημέρωση που έχω είναι ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία και δεν υπάρχουν. Είμαστε κοντά στη συμφωνία για τα παραπαιτούμενα, δεν είμαστε θάλαμος. Κοντά στη συμφωνία, τα άλλα τα έχουμε στείλει. Σε ποια άλλα. Πληστηριασμοί κτλ. Κίνητα έρχονται αυτή τη εβδομάδα τα κίνητα. Άρα επομένως θα υπάρξει, θα εκδηλωθεί νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης στο ζήτημα των πληστηριασμών. Το φοβάται η κυβέρνηση αυτών ακινήτων. Η κυβέρνηση έχει πει ποια θα είναι το πλαίσιο το οποίο θα κινηθεί η ρύθμιση και τους πληστηριασμούς. Φτωχή. Δεν μας έχετε πει την άποψή σας. Δεν την ξέρουμε. Φτωχή. Ξέρω του ΣΥΡΙΖΑ, τη ΔΗΜΑΡ, ΠΑΣΟΚ κτλ. Έχουν καταθέσει τροπολογίες. Η κυβέρνηση έχει πει πολύ καθαρό τρόπο και πολλοί υπουργοί. Είναι λίγο γενικό αυτό πάνω που είπε η κυβέρνηση. Ναι, εντάξει, γιατί κατάλαβα τον κύριο Χατζηδάκη χθες. Ναι, ναι. Να μου πει το όριο. Ναι, εντάξει, αυτό αν εσείς θέλετε να πει κάποιο συγκεκριμένα ποσά και τα λοιπά. Αυτό είναι όταν θα έρθει η ρύθμιση. Εκεί θα φανεί. Άρα θα είναι διαφορετική από αυτή που ήρθε πέρσι, πρόπερσι, εντό χρόνου. Είναι φεύγοντα. Εμείς είπαμε το εξής. Αλλιώς τι συζητάτε τόσο καιρό. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο έχουμε πει. Και έχουμε πει ότι θα είναι μια ρύθμιση η οποία στο θα προστατεύει αποτελεσματικά και πλήρως τα φτωχά και μεσαία εισοδήματα, τη φτωχή και μεσαία περιουσία. Ποιο όριο είναι αυτό? Αυτό λοιπόν είναι που θα καθοριστεί με την νομοθετική πρωτοβουλία που θα πάρει η κυβέρνηση. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τώρα αν θα είναι το Α ή το Β ποσό. Έτσι. Γιατί αλλάζετε? Τι εννοείται? Γιατί αλλάζετε? Από αυτό που υπάρχει τώρα. Γιατί μισό λεπτό, κύριε Βούτση, μισό λεπτό. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή η οποία οδήγησε στη ρύθμιση που ισχύει σήμερα. Το 9. Η Νέα Δημοκρατία την έχει πάρει την απόφαση προστασία των. Προστασία των. Όχι, 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 δεν όχι, πρώτη, η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει τι 200.000. Έχει βάλει το όριο. Εντάξει, σωστό. Είχε βάλει το όριο. Ναι. Λοιπόν, αλλά από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Τρία χρόνια τώρα έχουμε μια ρύθμιση η οποία ισχύει. Ναι, ναι. Τι έχει αλλάξει φέτος και την αλλάζετε? Η ρύθμιση η οποία ισχύει είναι στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει αλλεπάλληλα επίπεδα προστασία. Ναι. Γιατί έχουν φτιάξει ελπάλληλα. Έχουμε το νόμο της κυρίας Κατσέλη. Γιατί υπάρχουν νομοθετικά υπερχρεωμένα, έτσι, που είναι ένα κομμάτι. Τι έχει αλλάξει, λέω, κοινωνικά. Που είναι, εκείνο το οποίο έχει αλλάξει είναι ότι μέσα πίσω από αυτή τη ρύθμιση, η οποία, ας το πω, είναι μια ρύθμιση κατεπήγοντος έκτακτης συνθήκης, ναι, έρχεται να κρυφτεί μέσα από την απόλυτη προστασία και εκείνος ο οποίος μπορεί και πρέπει να πληρώσει. Άρα λοιπόν, πέρσι δεν κρυβόταν αυτός. Εντάξει, πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι δεν κρυβόταν. Αυτό λοιπόν. Μήπως χρειάζεται διεύρυνση, κύριε Βορύδη, για να. Μήπως χρειάζεται διεύρυνση των εγγυήσεων, παραδείγματος χάρη για τις κατασχέσεις από το δημόσιο, από τις ΔΟΗ. Μιλάμε για εκατοντάδες ακίνητα. Δηλαδή, τα βάζουμε με τις τράπεζες, αλλά έρχεται το ίδιο το δημόσιο και κάνει κατάσχεση. Ή το άλλο, και ξέρετε ότι έχουν γίνει, για να το απαντήσετε όλο μαζί. Ότι έχουν γίνει συζητήσεις βάθους με hedge funds, αυτό το άρθρο 2 της δικιάς μας τροπολογίας του εξωτερικού, κοράκια τα οποία είναι έτοιμα να πάρουν πακέτα κόκκινων δανείων για να τα. Αυτό, σε αυτό δεν χρειάζεται εγγύηση και απόλυτη προστασία. Γιατί τα ακούω εδώ και έχει ξεπεράσει τα συζητήσεις με τράπεζες. Ένα λεπτό να απαντήσει, παιδιά, κύριε Βορύδη. Κύριε Ρίγα, πάτε τις σωμών σελίδες εδώ και μήνες. Είναι προχωρημένες συζητήσεις με τράπεζες. Μην είστε τόσο εφησυχασμένος. Όχι, όχι. Εγώ παίρνω την καλή πλευρά. Δεν λέω ότι. Και εγώ την καλή ότι πλευρά παίρνω. Το λέτε υποκριτικά. Α, όχι, όχι. Είναι πολύ καλή. Θέλω να ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία. Κύριε Βορύδη, ελάτε. Από εκεί τα έχω. Εδώ ακούω ότι στο σταθμό του Λονδίνου διαφημίζονται σπίτια για Λονδρέους συνταξιούχους που θα τα πάρουν οι τράπεζες στο Εγάλεο, στο Περιστέρι κλπ. Αυτές είναι αστειότητες. Αυτά είναι αστειότητες. Εγώ ξέρω ότι υπήρχε ένα καθεστώς. Πάντως υπάρχει αυτή η συζήτηση που λέτε. Λόγω των εκτάκτων συνθηκών. Μισό λεπτό, κύριε Ρίγα. Πέρσι υπήρχε ένα καθεστώς λόγω των εγγυήσεων αντί. Κύριε Βούτση, μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι μέσα σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες το καθεστώς αποπληρωμής για τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες επιβαρύνθηκε, γιατί αυτός που είχε ένα σπίτι και το οποίο μπορεί να χρωστάει στην τράπεζα, στη μεγάλη πλειοψηφία, ήρθε να επιβαρυνθεί πληρώνοντας και το χαράτσι τα δύο τελευταία χρόνια. Και τώρα θα συνεχίζει να επιβαρύνεται πληρώνοντας το νέο νόμο, με βάση το νέο νόμο για τα ακίνητα. Κόπηκε το 13ο. Πέραν των άλλων ζητημάτων. Όχι, προχωράνε οι εφαρμογές που είχαν ψηφίσει πέρυσι. Οι έκτακτες παραμένουν. Έτσι. Το λέω από αυτή την άποψη, ότι οι έκτακτες δύσκολες συνθήκες παραμένουν. Και η ερώτηση έχει να κάνει τι κυριαρχεί στη λογική σας. Οι 10, 20, 30.000 που μπορεί να έχουν 300 χιλιάρικα στην τράπεζα και δεν πληρώνουν τη δόση τους, ή οι πολλοί που δεν έχουν.
Στη λογική μας θα πρέπει να σταθμίσουμε μία σειρά από ζητήματα. Και ένα από τα ζητήματα που βέβαια πρέπει να σταθμιστεί, και αυτό κατά προτεραιότητα, είναι η προστασία λοιπόν των φτωχών και μεσαίων νοικοκυριών, των φτωχών και μεσαίων φυσικών είναι προσώπων. Είναι η πολλή αυτή. Οι οποίοι είναι, οι οποίοι είναι πράγματι οι πολλοί, που πρέπει λοιπόν αυτοί να προστατευτούν. Στο μυαλό μας όμως, για να συνεννοηθούμε και να συμπεριλάβω εδώ και ένα ερώτημα το οποίο έκανε ο κύριος Βούτσης, πρέπει να σκεφτούμε και τα εξής πράγματα. Από τη μια μεριά, ότι προφανώς αν διατηρήσουμε στο κόκκινο τα δάνεια στα πλαίσια των ελέγχων που θα γίνουν στις τράπεζες, που γίνονται αυτή τη στιγμή στις τράπεζες, θα τεθούν ζητήματα που κάπως πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί θα συνδεθούν ενδεχόμενα με περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, εάν επιμείνουμε στο να μην πληρώνουμε. Στο να μην γίνει τίποτα. Άρα γι' αυτό γίνεται και συζήτηση. Ενώ αν μπει η εφορία μέσα και πάρει από τους λογαριασμούς των ανθρώπων που χρωστάνε στην εφορία, η τράπεζα θα γεμίσει χρήμα. Δύο λεπτά. Δεν θα επηρεαστεί το κεφαλαίο της επαρχίας. Δύο λεπτά. Μην βιάζεστε. Μην βιάζομαι, τα συνδέω. Όλα αποσύρουν καταθέσει. Τραβάνε καταθέσει. Δεν είναι φόβο τώρα, είναι αλήθεια. Να συνεννοηθούμε όμως σε κάτι. Το δεύτερο, να ξέρετε ότι έχουμε 61 δις ανίσπρακτα. Το ξέρουμε. Στο δημόσιο. Ναι. Εκεί να ξέρετε επίση ότι αυτά τα 61 δις δεν είναι. Τα 45 είναι για σας. Επιτρέψτε μου, από τα 61 δις επίση να ξέρετε ότι δεν είναι 10 μεγάλοι που χρωστάνε, ξέρω εγώ, από. 10 ο καθένας. Από, ναι, όχι, καλά. Έτσι, από, το, όχι, από, 10, από 10 ο καθένας. Ναι, δεν είναι. Έτσι, υπάρχει. Όχι, άλλωστε αυτά έχουν τακτοποιηθεί τα περισσότερα. Υπάρχει. Έχουν ρυθμιστεί υπέρ. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη. Εδώ λοιπόν υπάρχει ανάγκη να σταθμιστούν και να ισορροπηθούν δύο πράγματα. Από τη μια μεριά, το ότι πρέπει να γίνουν εις πράξεις στο δημόσιο, γιατί αλλιώς θα έχουμε πάλι τον κύριο Βούτση, ο οποίος λέει: μα δεν προστατεύεται παρκώς τους φτωχούς και τους μεσαίους. Μα δεν έχει άλλο να δώσει. Ναι, αλλά ο ίδιος ο κύριος Βούτση θα μας λέει μετά. Α, δεν έχετε έσοδα. Mm. Ο ίδιος θα το λέει αυτό. Παίρνοντάς του στο σπίτι για 3.600 ή για 2.100. Τι λέτε, κύριε Βορύδη? Απάντηση. Με συγχωρείτε. Εκεί όμως, κύριε Βορύδη. Θα πείτε, κύριε Βορύδη. Για τέτοια ποσά γίνεται. Ναι, ναι. Το γνωρίζετε και ο δικηγόρος. Ναι. Γίνονται λοιπόν σε ορισμένες περιπτώσεις και για τέτοια ποσά. Εάν μου φέρετε βέβαια ένα σπίτι στο οποίο έχει προχωρήσει ο πληστηριασμός για τέτοια ποσά, να μου το φέρετε να μου το πείτε. Ένα. Ένα. Ναι, υπάρχουν. Έτσι. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή στην τσέπη. Σας λέω λοιπόν εγώ, επειδή εγώ δουλεύω σε αυτή τη δουλειά, εννοώ δικηγορικά, λοιπόν, σας λέω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα. Έτσι. Αλλά η κατάσχεση γίνεται μεν για να μην υπάρχει δυνατότητα εκποιήσεως της περιουσίας και άρα απαλωτριώσεως και αποξενώσεως από περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη. Άρα υπάρχει μια δέσμευση που δεν επιτρέπει την περαιτέρω μεταβίβαση. Ναι. Όχι, δεν είναι μόνο τυπικό αυτό. Είναι ότι είναι δεσμευμένο εκεί. Και επομένως το κοιτάει ο δανειστής ή το δημόσιο. Ναι. Το κοιτάει, αλλά αυτό τι σημαίνει? Δεν προχωρά όμως ο πληστηριασμός. Για αυτό το ποσό. Για αυτό το ποσό. Γιατί κανείς δεν θα πάει να κάνει πληστηριασμό για αυτό το ποσό. Έτσι. Άρα λοιπόν, σας ξαναλέω, να βάζουμε τα πράγματα εκεί που είναι. Το δημόσιο δεν επισπεύδει πληστηριασμούς για τέτοια ποσά. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε στον κύριο Βούτσε. Να πω ένα τελευταίο, το, ναι, αν μου επιτρέπετε. Γιατί πάμε, ακούω αυτή τη συζήτηση με τα φαντς που θα έρθουν να πάρουν, ναι, κτλ. Δεν το ξέρω. Τι διαψεύδετε, δεν την όχι, ξέρετε. Δεν το ξέρω. Αφού είστε αμόδιοι και ω δικηγόρος. Θα σας κάνω ένα ερώτημα. Ήρθε μόλις το μηνυματάκι. Ναι. Καταναλωτικό δάνειο που είχα στην Τράπεζα Πυραιός, πουλήθηκε σε αγγλικό φαντ. Για το δημόσιο, έτσι. Έχω τα έγγραφα για το φαντ. Έχω να ρωτήσω. Ψάξτε τον κύριο Ρήγα. Έχω να ρωτήσω το εξής. Ο οφειλέτης τι ακριβώς χάνει, αυτός δηλαδή που έχει δανειστεί το ποσό, τι ακριβώς χάνει εάν αλλάξει το πρόσωπο? Ότι μπορεί να μην εμπίπτει στις διατάξεις των ρυθμίσεων. Τι, να σας πω εγώ τι χάνει. Ότι οι μεν τράπεζες σήμερα είναι υποδημόσιο και κοινωνικό και κρατικό. Επί της ουσίας, ότι οι τράπεζες δεν επισπεύδουν έλεγχο και άρα η σχέση με τις τράπεζες υπόκειται και στις γενικές εγγυήσεις του συντάγματος και της νομοθεσίας. Οι σχέσεις όμως με το κοράκι, το οποίο θα σε παίρνει 15 φορές την ημέρα τηλέφωνο και θα σου στέλνει εξώδικα. Μόνο η ενόχληση, η αυθαιρεσία στη σχέση. Με τον, με τον άγνωστο ξένο ή Έλληνα επιχειρηματία που θα σου βάλει τη θηλιά στο λαιμό. Τώρα λέτε το εξής. Τώρα λέτε το εξής, κύριε. Οι τράπεζες είναι υποκρατικό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι υποδημόσιο έλεγχο. Μα εσείς έλεγε στο πρόγραμμά σας δεν τις θέσετε υποκρατικό έλεγχο. Ναι, αυτό δεν λέμε. Είναι ή θα τις θέσετε? Είναι και δεν υλοποιείται τις δεσμεύσεις που πρέπει να έχει το κράτος μέσω του τραπεζικού συστήματος. Τώρα έχουμε περαιτέρω αναδιπλώσεις. Για να συνεννοούμαστε. Έχει αναθέσει σε διοικητικά συμβούλια
με παχυλούς μισθούς και συμβούλους ναι, να κάνουν τις δικές τους εκλογές. Τρία αντιφατικά πράγματα σε δύο προτάσεις. Για να τελειώσουμε ποτέ έτσι. Τρία αντιφατικά πράγματα. Το πρώτο λοιπόν. Το πρώτο. Οι τράπεζες είναι υπό την έννοια της μετοχική πράγματι στον έλεγχο του τοχουσού. Άρα υπό αυτή την έννοια πράγματι μπορεί να πει κανένας ότι έχουν κρατική ιδιοκτησία πια. Πλην όμως η κριτική που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπάρχει ιδιωτικό management, ιδιωτικές διοικήσεις της τράπεζας, το οποίο είναι αλήθεια. Ναι, ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα. Εάν δώσουν λοιπόν στους αυτός ο οποίος οφείλει. Αφήστε τώρα κύριε τα κοράκια. Θα πάρουμε το λόγο αμέσως μετά. Ελάτε, παρακαλώ. Επιτρέπετε. Ολοκληρώστε κύριε Βόρειο. Εδώ λοιπόν τώρα το συγκεκριμένο. Έχουμε εξοραίσει όλα. Μα τι έχουμε εξοραίσει. Εξαγνήσει, τι χάνεται, τι χάνει, ξαναλέω, ο οφειλέτης από την προστασία την οποία έχει αυτή τη στιγμή, εάν μεταβιβαστεί η οφειλή του. Τι χάνει. Εγώ δεν πήρα το είπε πριν. Δεν έχει προστασία την κρατική. Ποια κρατική προστασία. Θα ένα κοράκι σου λέει θα τον πιέζει και θα τον. Δηλαδή οι τράπεζες. Θέλουμε να πούμε ότι οι τράπεζες δεν πιέζουν γιατί έχει πράξει το δάνειο. Δεν πιέζουν. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί να μην κάνει μια συμφωνία. Οι τράπεζες δεν κυνηγάνε. Μα οι τράπεζες για να συνοηθούμε ότι έχουν κάνει τώρα. Οι τράπεζες έχουν αναθέσει αυτή τη στιγμή σε δικηγορικά γραφεία όλα τα καπιστερούμενα δάνεια τα οποία λειτουργούν ως ιονία. Το βλέπεις πολύ καλά. Αλλά μα τι γιατί συζητάμε είναι, τώρα. Γιατί κύριε, πάμε στο διάλειμμα μας όπως συμφωνία. Είμαστε κύριε Βούτση. Παίρνετε το λόγο αμέσως μετά. Ελάτε διάλειμμα.